3, 2, 1. And lift off. Το διαστημικό σκάφος με την ονομασία DART, δηλαδή Βέλος, ξεκινά το ταξίδι που θα το οδηγήσει 11 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Προορισμός της φιλόδοξης αποστολής της NASA είναι ένα ζευγάρι αστεροειδών που κινούνται σε τροχιά ο ένας γύρω από τον άλλο. Στόχος των επιστημόνων είναι το Βέλος να συντριβεί στην επιφάνεια του αστεροειδούς που ονομάζεται Δίμορφος με ταχύτητα 24.000 χιλιόμετρων την ώρα. And it's gonna help us learn if by intentionally crashing a spacecraft into an asteroid to see if there's any slight change. Μια άλλη μικρή συσκευή θα απελευθερωθεί από το διαστημικό σκάφος μερικές ημέρες πριν τη συντριβή του στον αστεροειδή και θα την καταγράψει. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το πείραμα εκτροπής της τροχιάς του αστεροειδούς ανοίγει το δρόμο για τη σωτηρία της Γης σε ένα μελλοντικό καταστροφικό σενάριο. Mostly what we're looking to do is change the speed of the incoming object by maybe a centimeter per second or so. That's not very fast, but if you do it enough seconds in advance, you can cause it to miss the Earth entirely. Το διαστημικό Βέλος αναμένεται να φτάσει στο ζευγάρι αστεροειδών μετά από 10 μήνες. Η επιτυχία του πειράματος, αν τελικά αλλάξει τροχιά ο αστεροειδής, θα καταγραφεί από επίγεια τηλεσκόπια. This is the first time in history we can do something about it. We can learn how to both find those bodies and also hopefully to deflect them and kind of take them away from the danger zone of Earth.